Τώρα θα συνδεθούμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Αντιπεριφερειάρχη του Εύρου, τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς, καθώς έχουμε συνεργασία με την Τουρκία για τον καθαρισμό φερτών υλικών στη γέφυρα των Κήπων. Καλησπέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Καλησπέρα, κύριε Σταυρίδη. Είδαμε και τις εικόνες πριν από λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με τον καθαρισμό των φερτών υλικών στη γέφυρα των Κήπων. Πώς προέκυψε η συνεργασία αυτή και πού βρισκόμαστε σήμερα? Καταρχάς προηγήθηκε μία συζήτηση μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών της Ελλάδος και της Τουρκίας. Διαπιστώθηκε ότι την τελευταία χρονιά συγκεντρώθηκαν πολλές φερτές ύλες στα βάθρα της γέφυρας. Κυρίως στα τρία βάθρα της γέφυρας, εκεί που ακριβώς μπορώ να πω, κύριε Σταυρίδη, ότι έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος κλαδιών, δέντρων και άλλων φερτών υλών εξαιτίας των όσων υλών μεταφέρει το ποτάμι, ο ποταμός Εύρος. Αυτό κρίνεται ότι είναι επικίνδυνο, ότι μπορεί δηλαδή σε μια μεγάλη πλημμύρα να κλείσει η γέφυρα, με συνέπεια να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε και μετά από συζήτηση με τους Τούρκους να βρεθούμε σε μια συνάντηση. Η πρώτη μας συνάντηση έγινε χθες, ναι, στους Κήπους, στο Τελωνείο των Κήπων Εύρου, όπου συζητήσαν οι δύο αντιπροσωπείες και κυρίως η τεχνική, γιατί εμείς, εγώ και ο αντίστοιχος έπαρχος από την πλευρά των Υψάλων, ήμασταν οι πολιτικοί παράγοντες που συμμετείχαμε, ενώ όλη η διεργασία θα γίνει μέσα από τις τεχνικές υπηρεσίες των δύο περιοχών. Το αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης είναι ότι λόγω των εορτών δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση. Ξέρετε, έχουμε μεγάλη κίνηση αυτές τις μέρες και κατά τη διάρκεια της πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων. Γιατί θα πρέπει να κλείσει η γέφυρα για να γίνει η εργασία? Ενδεχομένως, αν κριθεί αναγκαίο, κύριε Σταυρίδη, κάποιες ώρες θα πρέπει να κλείσει η γέφυρα. Γιατί θα γίνει προσπάθεια προκειμένου να απομακρυνθούν αυτές οι φερτές ύλες, ενδεχομένως και θα υπάρχουν και μηχανήματα πάνω στη γέφυρα. Δεν είμαι τεχνικός να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Το συζήτησαν οι τεχνικοί και είπαν ότι θα βρεθούμε το πρώτο δεκαήμερο, τέλη του πρώτου δεκαήμερου, προκειμένου να συζητηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες. Παράλληλα όμως θα λάβουμε υπόψη και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Δεν γνωρίζουμε ποιες καιρικές συνθήκες θα επικρατούν εκείνες τις μέρες. Δεν γνωρίζω καταρχάς. Μήπως είναι ιδανικότερο να γίνει όλο αυτό όταν είναι καλοκαίρι και πέφτει η στάθμη? Συμφωνούμε. Μου βάλατε ένα εύλογο ερώτημα, το οποίο το έθεσα και εγώ στη χθεσινή συνάντηση. Μήπως δηλαδή θα πρέπει να αποσυμφορεθεί η όλη κατάσταση γύρω στην Άνοιξη? Οι τεχνικοί έχουν τελείως διαφορετική άποψη. Θεωρούν ότι αν κατεβάσει νερά ο ποταμός Εύρος, στον οποίο χύνονται άλλοι τέσσερις ποταμοί, δηλαδή ο Άρδας, ο Ερυθροπόταμος, ο Τούντζας και ο Εργίνης, υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο αυτή η συσσωρευμένη ύλη που είναι στα βάθρα να απειλήσει πλημμύρες. Δηλαδή να κλείσει τελείως εκείνο το σημείο και να έχουμε και πιέσεις στην ίδια τη γέφυρα. Γι' αυτό έκρινα σκόπιμο ότι αυτή η ενέργεια θα πρέπει να γίνει το συγκεκριμένο διάστημα, μάλιστα, που έχουμε μπροστά μας, για αποφυγή οποιονδήποτε ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων από αύξηση της στάθμης του ποταμού. Κάτι το οποίο, κύριε Σταυρίδη, γνωρίζετε κι εσείς, δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Θεωρούμε ότι ο Ιανουάριος, μετά τα μέσα Ιανουαρίου, και ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος είναι υδρολογικοί μήνες για τον Εύρο. Ναι, απλά αν είχε γίνει αυτό το πράγμα το καλοκαίρι, κύριε Πέτροβιτς, και μπορούσαν να μπουν τα μηχανήματα στην Κήτη, καθώς πέφτει η Κήτη, το γνωρίζουμε όλοι, δεν θα χρειάζονταν να κλείσει η γέφυρα, γιατί τώρα είναι συνοριακό σημείο. Θα είναι τεράστια η ταλαιπωρία. Θεωρούμε, κύριε Σταυρίδη, ότι όπως γνωρίζουν και οι υπηρεσίες, ότι δεν είχε διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος τότε, ότι τώρα συσσωρεύτηκαν περισσότερες ύλες. Πάντοτε ελπίζουν οι τεχνικοί ότι λόγω της ροής του ποταμού τα περισσότερα εξ αυτών παρασύρονται από το ποτάμι και δεν δημιουργούνται προβλήματα στα βάθρα της γέφυρας. Δυστυχώς, κύριε Σταυρίδη, το τελευταίο διάστημα είχαμε μεγαλύτερη συσσόρευση φερτών υλών, κλαδιών, δέντρων, τα οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απομακρυνθούν, γιατί πολλά εξ αυτών, από ό,τι είπαν οι τεχνικοί, ναι, έχουν συσσωρευτεί και στις βάσεις
δηλαδή στον πυθμένα του ποταμού Εύρου. Άρα η παρέμβαση που θα γίνει και από τις δύο πλευρές, στο ίμιση της γέφυρας θα δουλεύουν μηχανήματα της χώρας μας και στο άλλο μισό τουρκικά μηχανήματα παράλληλα, και πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό κρίθηκε αναγκαία τώρα αυτή η συνάντηση, προκειμένου να αποφύγουμε δυσάρεστες άλλες εξελίξεις. Βέβαια θέλω να σας πω ότι προχωράει και η μελέτη της νέας γέφυρας των κήπων, 840 μέτρα θα είναι αυτή, ένα τεράστιο ποσό, το οποίο θα είναι καλωδιωτή, σύμφωνα με τη μελέτη, όπως μας έχουν ενημερώσει. Ξέρετε ότι όλα αυτά θα προσπαθήσουμε και θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μαζί με ένα μελέτη που θα γίνει και για το νέο τελωνιακό σταθμό. Είναι ένα πάγιο αίτημα εδώ και πολλές δεκαετίες. Αγαπητέ κύριε Πέτροβιτς, ο νέος μεθοριακός σταθμός, αλλά και η γέφυρα, θα χρησιμοποιήσω μία φράση που τη λέγανε οι παλιότεροι και τη λέμε και συχνά. Ήμουν νιός και γέρασα. Θα το έλεγα και εγώ, κύριε Σταυρίδη. Ναι, αλλά πρέπει να τελειώσει, γιατί κάτι γίνεται με το νέο. Δηλαδή, φτάνει στην Τουρκία και ντρέπεσαι μετά με αυτό που βλέπει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται και έχετε και ευθύνη κι εσείς γι' αυτό. Ποια ευθύνη έχουμε εμείς, κύριε Σταυρίδη? Το έχουμε προτάξει από το 2014 αυτό. Εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Πρέπει να κάνουν ειδικές μελέτες και αυτές τις κάνει το κράτος. Εμείς το έχουμε ζητήσει επανειλημμένως. Ποιο υπουργείο λοιπόν έχει την ευθύνη, κύριε Πέτροβιτς? Είναι το υποδομών, κυρίαρχα. Άρα λοιπόν το υποδομών δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια. Όχι. Δεν είναι αυτό, γιατί εμπλέκονται, κύριε Σταυρίδη, ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι για μια απλή γέφυρα. Δεν μιλώ για τη γέφυρα, μιλώ για το μεθοριακό σημείο. Για το μεθοριακό σημείο είναι το εσωτερικό. Το εσωτερικό? Το υπουργείο? Παλιά αυτό το κτίριο, ναι, κύριε Σταυρίδη, δεν ανήκει ούτε στο εσωτερικό. Τώρα ανήκει στην αποκεντρωμένη, παλιά ανήκει στα τουριστικά ακίνητα του ΕΟΤ. Τώρα, όταν αρχίζεις πλέον και ψάχνεις, πολλές φορές μένεις έκπληκτος. Εσείς από το 2014 μέχρι τώρα που το ψάχνετε, τι έχετε καταλάβει? Ποιος είναι υπεύθυνος για να κατασκευαστεί ένας νέος μεθοριακός σταθμός στους κήπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών? Αυτό, κύριε Σταυρίδη, εμείς αυτό που κάναμε με τον Περιφερειάρχη ήταν σε πρώτη φάση να ζητήσουμε εξηγήσει για το πού κολλάει το θέμα. Έτσι λοιπόν μας ενημέρωσαν ότι το όλο ζήτημα με τη γέφυρα των κήπων, το οποίο για μας είναι εκ των όνου κάνε. Δεν μιλώ για τη γέφυρα, μιλώ για το μεθοριακό σημείο. Για το μεθοριακό σταθμό. Δεν είναι. Είναι πακέτο, κύριε Σταυρίδη, γιατί θα γίνει μετακίνηση όλων αυτών. Πλέον θα γίνουν και απαλωτριώσεις. Για να γίνει ένας σύγχρονος μεθοριακός σταθμός, δεν θα πάνε σε εκείνο το σημείο στον ήδη λειτουργούντα. Θα πάνε παραδίπλα, όπως αντιλαμβάνεστε. Η γέφυρα θα είναι 840 μέτρα, κύριε. Αυτό πόσο χρόνο διάγραμμα, τι χρονοδιάγραμμα έχει? Δεν γνωρίζω, κύριε Σταυρίδη, αφού δεν τελείωσε η μελέτη. Την ανέλαβε το Υπουργείο, έχει μπει μέσα η Εγνατία Οδός ΑΕ. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να κάνετε μια τέτοια συνέντευξη, γιατί αυτά μας ξεπερνούν. Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε και είμαστε διαθεθειμένοι να το κάνουμε και περνάει από το δικό μας χέρι, είναι να διαθέσουμε κονδύλια μέσω του ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το είπε και ο Περιφερειάρχης. Είναι ένα ποσό της τάξης. Τότε που το είχαμε υπολογίσει την πρώτη στιγμή, μιλούσαμε για 35 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Εγώ πάντως για τους πολιτικούς δεν πιστεύω ότι τους ξεπερνά τίποτα, κύριε Πέτροβιτς. Τίποτα δεν είναι αδύνατον. Όλα είναι δυνατά αν υπάρχει πολιτική βούληση. Και εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχει αδυναμία. Είτε από το κράτος, δεν ξέρω, από κάπου υπάρχει αδυναμία. Για να σας ενημερώσω καλύτερα και να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές σας. Δεν είναι ζήτημα. Όταν το βάλαμε, μας είπαν ότι σε αυτό εμπλέκεται και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας. Και? Άρα, κοιτάξτε κάτι, είναι σύνθετο. Είναι όπως ο καθαρισμός του ποταμού Εύρου, που είναι διασυνοριακός. Το παν είναι να βρίσκεται πάντοτε η χρυσή τομή συνεννόησης με τους γείτονες για να προχωρούν αυτού του είδους τα έργα. Υπάρχει, σας είπα, από εμάς ως περιφέρεια, τα λεφτά μπορούμε να τα εξασφαλίσουμε. Αγαπητέ μου Δημήτρη Πέτροβιτς, αν ο μεθοριακός σταθμός έπρεπε να είναι σε ένα κοσμοπολίτικο νησί και υπήρχαν άνθρωποι ή υπουργοί οι οποίοι το επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι, θα ήταν τελειωμένος. Οπότε αυτά τα σύνθετα και τα λοιπά, αφήστε τα τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, αλλά είδατε εσείς να υπάρχει αντίστοιχο. Υπάρχει αδυναμία. Υπάρχει αδυναμία όταν κάτι εξαγγέλλεται και δεν υλοποιείται. Τότε λες ότι υπάρχει αδυναμία και ζητάς τους λόγους που ενώ το εξήγηλε κάποιος δεν το υλοποίησε. Εδώ χρόνια ακούμε θα και πρώτη φορά μπήκε
θα λέγαμε το νερό στα βλάκι με τη μελέτη αυτής της γέφυρας. Αλλά συγχρόνως πρέπει η γέφυρα είναι συνοδό έργο ή το τελωνείο είναι συνοδό έργο της γέφυρας. Αυτά είναι θέματα διακρατικών συνεργασιών. Κύριε είναι Πέτροβιτς, τώρα γιατί που τα λέτε, καταρχήν μην μπαίνετε σε κατάσταση άμυνας. Δεν λέω ότι η αδυναμία είναι δική σας, λέω ότι είναι η αδυναμία του κράτους. Και μη μου λέτε για διασυνοριακότητα. Αν πάμε τώρα, αν κλείσουμε το δελτίο και πάμε μαζί για ένα ρεπορτάζ, θα δείτε από την πλευρά της Τουρκίας ένα υπερσύγχρονο μεθοριακό σταθμό και από την πλευρά της Ελλάδας αστυνομικούς οι οποίοι προσπαθούν σε ένα απαρχαιωμένο σημείο να κάνουν τη δουλειά τους. Και οι αστυνομικοί και οι ετωλωνιακοί είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι εκεί. Μη μου λέτε τώρα. Επικροτώ τα όσα λέτε. Μην μπαίνετε σε άμυνα, μη μου λέτε το παιδί διασυνοριακότητα. Έχω πει πιο σκληρά από εσάς εκεί που πρέπει. Είπα ότι είμαι αυτό σίγουρος. Δεν είναι τελωνείο, αλλά είναι παράγκα και παράπηγμα. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, έχω πει ότι δεν μπορεί μέσα στο τελωνείο να πηγαίνω προσωπικά ως αντιπεριφερειάρχης τότε που είχαμε την πανδημία και δεν περνούσε κανένας και περνούσαν ελάχιστοι και να κυκλοφορούν αρουραίοι. Δεν μπορείς να βλέπεις ποντίκια μέσα έξω από τους χώρους. Ωραία. Τα πρέπει λοιπόν να τελειώσει αυτή η ιστορία. Τα έχω καταγγείλει, τα έχω αναφέρει και τα έχω δηλώσει. Από εκεί και πέρα όμως, ο καθής, εφόει τάχθηκε και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Ωραία. Πρέπει λοιπόν να έχουν ονοματεπώνυμο και να μας πείτε ποιος έχει την ευθύνη. Η ευθύνη, κύριε Σταυρίδη, είναι στη βάση, σας είπα, της διακρατικής συμφωνίας. Εφόσον θέλετε πλείονες πληροφορίες, εκτιμώ ότι πρέπει να κάνετε ένα ρεπορτάζ χωρίς να σας υποδεικνύω. Δεν είμαι εδώ. Εσείς γνωρίζετε αν είναι Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εξωτερικών, αν είναι, είναι υποδομών, αν είναι τι είναι. Είναι της αποκεντρωμένης. Ωραία, συμφωνήσαμε. Μακεδονία Στράχης, η ευθύνη του συγκεκριμένου συνοριακού. Κατασκευάζει οι αποκεντρωμένοι σταθμούς μεθοριακούς. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Προσωπικά δεν γνωρίζω. Ωραία. Προσωπικά okay. Δεν έχω δει εδώ στην περιοχή μας. Αλλά αυτό που γνωρίζω είναι αν φανταστείτε ότι το κτίριο που τα κτίρια, τα δύο κτίρια Τελωνίου, Ορμενίου, δεν ξέρω αν θυμόσαστε τα εγγένεια, γιατί εγώ το είχα παρακολουθήσει από άλλη ιδιότητα τότε, το κτίριο Τελωνίου Ορμενίου και το κτίριο του Τελωνίου Κήπων ανήκαν στα τουριστικά ακίνητα του ΕΟΤ. Φανταστείτε λοιπόν από τότε που αλλάξαν πολλά πράγματα στην πορεία και εμείς όταν ήρθαμε το 2014, αυτό ακριβώς. Βγάλαμε φωτογραφίες του Τελωνίου. Ήταν τότε ακόμα ζούσε ο Γεώργιος Παυλίδης. Και από τότε είναι έτσι το Τελωνίο. Και πήγε στην Αθήνα και σε μια συνάντηση ήμουν και εγώ μαζί. Και δεν ξέρετε τι υπόθηκε εκεί. Σκληρές κουβέντες. Ότι δεν μπορεί απέναντι να υπάρχει ένα Τελωνίο υψηλών προδιαγραφών και εδώ οι υπάλληλοι του Τελωνίου, τελωνιακοί, αστυνομικοί, εκτελονιστές, υπάλληλοι και τις αποκεντρωμένες να ζουν μέσα σε αυτό το καθεστώς και υπάλληλοι και της περιφέρειας. Γιατί εκεί υπάρχει και το εξής παράλογο, ότι γίνεται έλεγχος φυτιγειονομικός για όλα τα προϊόντα που περνάνε και κτηνίατροι είναι εκεί, σε άλλους χώρους οι οποίοι είναι παράτεροι. Δηλαδή, ενώ αυτός ο χώρος θα έπρεπε να είναι στην είσοδο, είναι στην έξοδο. Ναι. Σας λέω. Δεν, υπάρχουν ομερικές μάχες. Πάντως από το 2014 που πήγατε, από το 2014 που πήγατε μέχρι σήμερα για την ιστορία, το τουρκικό Τελωνείο έχει αλλάξει τρεις φορές. Δύο φορές. Ωραία. Ωραία. Και εμείς δεν έχουμε κάνει ένα. Τώρα. Αυτά τα report φεύγουν. Ας αναλάβουν την ευθύνη τους, κύριε Σταυρίδη. Ναι, απλά να ξέρουμε ποιος την έχει. Αν θέλουν κάποιοι, ας μας δώσουν, αγαπητέ κύριε Σταυρίδη, και τα χρήματα, γιατί εμείς έχουμε δεσμευμένα αυτά τα χρήματα. Μα προφανώς και να τα δώσουν δεν μπορείτε να το κάνετε αν δεν είναι δική σας δουλειά. Να το προκηρύξουμε. Πώς μπορείτε εσείς να προκηρύξετε το μεθοριακό σταθμό? Αν είναι, κοιτάξτε κάτι, να έρθουν μαζί και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, να έρθουν εδώ και του Υπουργείου Άμυνας και να καθίσουν όλοι μαζί, αν είναι το κόλλημα, να βρεθεί μια λύση για ταχύτερη διαδικασία. Τώρα, ένα τελευταίο. Πιστέψτε με, δεν θα το δεχτεί κανένας αυτό. Τότε είμαστε σαν τοπική κοινωνία άξιοι της μοίρας μας, κύριε Πέτροβιτς. Όχι, κύριε Σταυρίδη. Πριν από δύο εβδομάδες εδώ, σε αυτό το τραπέζι, στην εκπομπή, πριν από δύο εβδομάδες, είχα τους ανθρώπους του τουρισμού, των καταστημάτων εστίασης και του εμπορικού κόσμου που μου λέγανε αυτό. Ότι αν το μεθοριακό σημείο ήταν διαφορετικό, αν υπήρχαν υπάλληλοι, αν οι άνθρωποι μπορούσαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αν ήταν ένας σύγχρονος σταθμός, θα είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο. Και άρα θα είχαμε περισσότερα έσοδα για την περιοχή. Συμφωνώ. Συμφωνώ, κύριε Σταυρίδη. Άρα γιατί μου λέτε. Υπάρχει...
Μα είναι λογικό ότι αυτά που λένε, και έχουν μάλιστα πει και πολλές φορές πολύ ωραίες προτάσεις, αλλά θα πρέπει να τις αποδεχτούν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου και να προσπαθήσουν μαζί με την κοινωνία και τους φορείς να δημιουργήσουν κάποιες προϋποθέσεις, έστω και πρόχειρες, που θα υποστηρίξουν αυτό που λένε. Αλλά εδώ πέρα δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Εμείς, ο ρόλος μας, κύριε Σταυρίδη, η δικιά μας αρμοδιότητα, ξεκινάει πριν το Τελωνείο και κάπου τελειώνει στη γέφυρα. Ναι. Σε ό,τι αφορά κάποιες παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, ένα τελευταίο... Αλλά μέσα στον τελωνιακό σταθμό δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα ούτε επί της γέφυρας. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, σας παρακαλώ πολύ, που βρισκόμαστε και με τα ρέματα τα οποία καθαρίζονται. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή, αλλά βλέπω και εγώ στον δρόμο ότι προχωράει η εργολαβία. Είμαστε σε καλό σημείο. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Δυστυχώς, κύριε Σταυρίδη, εδώ πέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα άλλο γεγονός, ότι πολλά διάστημα πριν, πολλά χρόνια, δεν είχαν γίνει δέουσες παρεμβάσεις. Έτσι, λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια και με την ενίσχυση, μάλιστα, των πρανών σε πολλά από τα ρέματα. Αν δείτε τώρα, γίνεται παρέμβαση, όπως πηγαίνετε στις σφαίρες, στην Άνθεια, στο ρέμα της Ανθίας. Ναι. Τοποθετούνται σειρματοκιβώτια προκειμένου να αποφύγουμε το ενδεχόμενο κατάρρευσης των πρανών από μια μεγάλη πλημμύρα. Ναι. Άρα ισχυροποιούνται και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω σήμερα ότι πέρασε και έλεγχο νομιμότητας και ένα άλλο έργο που έχουμε για τα ρέματα για όλο τον νομό, 2.400.000 ευρώ. Οπότε μπαίνουν μετά τα Χριστούγεννα και εκεί συνεργεία. Χρειαζόμαστε τα συνεργεία ακόμα και εν μέσω χειμώνος για να κάνουμε παρεμβάσεις, και όλο αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά και το 2023. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσω, είναι 22 Δεκέμβρη. Σας πήγα λίγο δύσκολα, αλλά σε τρεις μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Δεν είχαμε χριστουγεννιάτικο μου. Δεν είχαμε, θα έχουμε από εδώ και πέρα. Θα επισκεφτείτε το νομό, θα δείτε τους πολίτες. Τι σχεδιάζετε? Πέρασα, κύριε Σταυρίδη, πρώτα πήγα εκεί που αναφέρατε, στα Τελωνία. Αντάλλαξα ευχές και δώρα με τους τελωνιακούς. Πήγα στο φυλάκιο 1 και στο φυλάκιο εκεί του Μεθοριακού Σταθμού των Κήπων και με στους αστυνομικούς. Συνεχίζεται αυτό. Βρέθηκα και με το ΕΚΑΒ. Θέλω να είμαι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Είναι άνθρωποι που... περισσότεροι εξ αυτών δεν κάνουν Χριστούγεννα, κάνουν γιορτές στα σπίτια τους, αλλά έχουν πάνω απ' όλα το καθήκον, το υπηρεσιακό τους καθήκον, το υπηρετούν τον συνάνθρωπο, και πραγματικά είναι άξιοι συγχαρητηρίων και αποτελούν, θα λέγαμε, όλοι προσωπικό τιμής για μας εδώ στον Έβρο, που τους έχουμε κοντά μας. Εύχομαι σε όλους υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, ειρήνη, αγάπη, δημιουργία, περισσότερη αισιοδοξία, όχι άλλες πανδημίες, περισσότερη ελπίδα και, θα έλεγα, ομοψυχία για να πάει αυτός ο τόπος μπροστά. Και αν είμαστε όλοι μαζί δημιουργικά ενωμένοι, μπορούμε να το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτροβιτς. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές να έχετε και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε πίσω στο δελτίο μας για την υπόλοιπη επικαιρότητα.